Ο αστερισμός μικρός Κίον. Μικρός Κίον, Canis Minor, συνομογραφές CMI, είναι αστερισμός που σημειώθηκε πρώτη φορά από τον Πτολεμαίο. Ένας αστερισμός του οποίου το νότιο σύνορο εφάπτεται σχεδόν στον ουράνιο σημερινό. Και έτσι είναι όλος σχεδόν στο βόρειο ημισφαίριο της ουράνιας σφαίρας. Ο μικρός Κίον, μικρός Κυλάκιδες σημαίνει αυτό, συνορεύει με τέσσερις αστερισμούς, τους Διδύμους, τον Μονόκερο, την Ήδρα και τον Καρκίνο. Είναι ορατός στην Ελλάδα τα χειμωνιάτικα βράδια και στις αρχές της Άνοιξης. Γενικά είναι πλήρως ορατός, έστω και αμφιφανής, σε γεωγραφικά πλάτη μεταξύ 89 μοίρες βόρεια και 77 νότια. Η έκτασή του είναι μόλις 183 τετραγωνικές μοίρες, 71ος σε έκταση αστερισμός. Κάποια ιστορικά στοιχεία. Στους αρχαίους Έλληνες ο μικρός Κίον ονομαζόταν και Προκίον, επειδή ανέτελε τότε λίγο πριν τον αστερισμό του Μεγάλου Κίωνα. Τώρα ανατέλουν σχεδόν ταυτοχρόνως. Σήμερα το όνομα Προκίον αποδίδεται μόνο στο φωτεινότερο αστέρα, τον Α. Για την ελληνική μυθολογία, ο αστερισμός ήταν ένας από τους σκύλους του Ακταίωνα, σύμφωνα με το μύθο. Είναι τα σκυλιά που κατασπάραξαν τελικά το αφεντικό τους, επειδή είδε γυμνή την Αρτέμιδα. Ίσως κάποιος σκύλος της Αρτέμιδος, ενώ για άλλους είναι ο Άνουβις, ο σκυλόμορφος θεός των Αιγυπτίων. Για τους περισσότερους ήταν το δεύτερο κυνηγό σκύλο του Ορίωνα. Άλλοι πάλι θεωρούσαν το μικρό Κίνα, πως αντιπροσώπευε το αγαπημένο σκυλάκι της Ελένης, που χάθηκε, λέει, στον πορθμό του Ευρύπου, για το οποίο προσευχήθηκε να το ξαναφέρει στη ζωή ο Δίας, στον ουρανό πια. Ο μικρός Κίον ονομάστηκε από τον Μπάγερ με τα περίεργα ονόματα Φοβέα, Λάκκος δηλαδή, και Σικάμινος, Μουριά. Όνομα ανάλογο με ένα από τα αραβικά ονόματα για τον αστερισμό. Οι Άραβες τον ονόμαζαν Αρσιρά, δηλαδή ο λαμπρός της Συρίας, καθώς χανόταν από τα μάτια τους δίοντας πέρα από εκείνη τη χώρα. Αυτό παρεφθάρει στη Δύση σε Αλσεχέρε ή Ασχεμή ή Αλγκαμέισα ή Αλσεμή. Επίσης, βρίσκουμε το Αλ Τζουμαΐζα που σημαίνει μουριά, που κατάλληλος είναι στην πραγματικότητα το Αλ Τζουμαΐζα, δηλαδή ο αμυδρός ή ο δακρυσμένος, εξαιτίας ενός αραβικού μύθου που ήθελε το μικρό και το μεγάλο Κίνα, το μικρό και το μεγάλο σκυλί δηλαδή, αδέρφια του κάνοπου. Ο κάνοπος, να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό, είναι ένας λάκων από τις Αμίκλες που συμμετείχε στην Τροϊκή Εκστρατεία, σαν πλοηγός του Μενελάου, μετά την άλωση της Τρίας, μια τρικυμία το παρέσυρε το πλοίο του Μενελάου, κυβερνόμενο από τον κάνοπο πάντα, στην Αίγυπτο, που έμεινε 5 χρόνια. Ο κάνοπος, ωραίος άντρας της εποχής του, τον ερωτεύτηκε η Θεόνη, η κόρη του βασιλιά της Αιγύπτου Πρωτέα. Αργότερα ο κάνοπος πέθανε από δάγκωμα φιδιού. Θάφτηκε στο νησί που από τότε που πήρε το όνομά του. Είναι η νήσος του Κανόπου, στο στόμι του Νείλου. Εξάλλου, ο πλοίαρχος του Μενελάου είχε το όνομά του στην Αιγυπτιακή πόλη Κάνοβο, που ήταν στην ίδια περιοχή. Αυτά έτσι για σαν παρενθέση. Από τους Ρωμαίους οι Άραβες υιοθέτησαν το όνομα Αλ Καλμπ Αλ Σκάρ, δηλαδή ο μικρότερο σκύλο, που πάλι το πήραν αντιδάνειο πίσω οι Ευρωπαίοι με τις μορφές Αρσελεμπ, Αλασγκάρ ή Κελμπεζασκουάρα. Δύσκολα ονόματα. Ακόμη οι Άραβες μετέφρασαν και το ελληνικό όνομα ως Αλ Καλμπ Αλ Μουτακαντίμ, δηλαδή ο σκύλο που προηγείται, που είναι μπροστά. Κατά τις χριστιανικές αναπαραστάσεις των ουρανίων μορφών, έχουμε και τέτοιες, του 17ου αιώνα με τον Γκέσιο, θεώρησε ότι ο μικρός Κίον ήταν το σκυλάκι του Τοβία από την παλαιά διαθήκη, από το μόνιμο βιβλίο του Τοβίτ. Αντίθετα, ο Ιούλιος Σίλερ έβλεπε στον αστερισμό τον Πασχάλιο Αμνό, φωτεινότερη αστέρες. Έχει 45 ορατούς με φαινόμενο μέγεθος μικρότερο ή μεγαλύτερο του 6,5. Ο Α, είπαμε μικρού κοινό, είναι ο φωτεινότερο, που ονομάζεται Προκίον, πήρε το αρχαίο όνομα. Ο Β κοινό ονομάζεται Γκομέισα. Ο πουλί αμυδρότερο τώρα Γ, με φαινόμενο μέγεθος 4,32. Ο HR3145 και ο 6 μικρού κοινό έχουν αντίστοιχα φαινόμενα μεγέθη 4,39 και 4,54. Άλλου αξιόλογου αστέρε δεν έχουμε. Τι άλλο αξιοσημείωτο. Ο αστέρα BD Plus 05 μοίρε 1668 με φαινόμενο μέγεθος μόλις 9,86 και φασματικό τύπο M4V που είναι ερυθρός νάνος, βρίσκεται πολύ κοντά μας. Απέχει μόλις 12,34 έτη φωτός. Είναι ο 32ος κοντινότερος αστέρας. Η απόσταση όμως αυτή αυξάνεται συνεχώς, με ρυθμό 18 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, δηλαδή περίπου 65 χιλιόμετρα την ώρα. Τέλος, στον αστερισμό φαίνεται μόνο βέβαια με μεγάλα τηλεσκόπια το μεγάλο πλανητικό νεφέλωμα PK217+, 14,1 ή αλλιώς Άμπελ 24, με φαινόμενο μέγεθος μόλις 13,6. Αυτά και για τον αστερισμό του μικρού Κίωνα.